Ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραήλ Καντς επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν για την απόφασή του να δημιουργήσει την τελευταία του συνάντηση με τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου τη Χαμά. Ο Ισμαήλ Καντς ανέβασε στο εξ φωτογραφία που έδειχνε τον Ερντογάν να σφίγγει τα χέρια με τον Ισμαήλ Χανίγια σε προεδρικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο, γράφοντα ότι ο Τούρκος πρόεδρο θα έπρεπε να ντρέπεται. Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Χάνιγεχ, με βασικά μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, και τον Σαμέχ Σουκρί, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, για να συζητήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα στις προσπάθειες για την ηρεμία των εντάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με το τουρκικό προεδρικό γραφείο. Ο Ερντογάν και ο Σούκρι εξέφρασαν την ανησυχία του ότι οι πρόσφατε επιθέσει με ντρόουν μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσαν να αποσπάσουν τη διεθνή προσοχή από τα δεινά στο έδαφο τη Γάζα, όπου 34.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από του Ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τι 7 Οκτωβρίου. Οι τουρκικέ σχέσεις με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Η Άγκυρα επέλεξε να παγορεύσει την εξαγωγή 54 προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του αλουμινίου και του τσιμέντου, στο Ισραήλ μέχρι να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά, ενώ μικρό στόλο τριών πλοίων που μεταφέρει εκατοντάδε ακτιβιστέ, δημοσιογράφου και ανθρωπιστική βοήθεια, πρόκειται να εγκαταλείψει τα τουρκικά ύδατα τι επόμενε ημέρε και να πλεύσει προ τη Γάζα, επαναλαμβάνοντα την πανομοιότυπη προσπάθεια με το 2010. Τότε, οι Ισραηλινοί κομμάντο επιβιβάστηκαν στα σκάφη σε διεθνή ύδατα και πυροβόλησαν εννέα από του ακτιβιστέ, προκαλώντα μια πολυετή ρήξη μεταξύ των δύο χωρών. Οι έμεσε διαπραγματεύσει για την κατάπαυση του πυρό μεταξύ του Ισραήλ και τη Χαμά, οι οποίε έγιναν με την μεσολάβηση του Κατάρ και τη Αιγύπτου, φαίνεται να έχουν ατονίσει, αν δεν έχουν καταρρεύσει. Ο Πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεήχη Μοχάμετ Μπίν Απτουλαχμάν Αλθάνη, δήλωσε ότι η Ντόχα επανεκτιμά τον ρόλο τη ω διαμεσολαβητή, προσθέτοντα ότι ορισμένοι χρησιμοποίησαν τι συνομιλίε για στενά πολιτικά συμφέροντα και έκαναν καταστροφικέ δηλώσει για το Κατάρ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι έχει οριστεί η ημερομηνία για χερσαία εισβολή στη Ράφα, προκαλώντας φόβους για τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Το πώς πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και πόσοι από αυτούς πέτυχαν το στόχο τους δεν είναι το πρωταρχικό ερώτημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Ιράν επέδειξε τη δύναμη της θέλησης του κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλίχα Μενεή, την Κυριακή για την επίθεση του Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.